Κοντά μας και πάλι ένας αγρότης, αλλά με άλλη φάση, τώρα έχουμε ξανακούσει. Είναι ο Γιάννης ο Βάγκος, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ. Είναι συνεργαζόμενος, έτσι, δεν είναι μέλος του κόμματος. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε λίγο τα επιχειρήματα και να ακούσουμε λίγο τι λέει ο κόσμος, τι τον ρωτάει ο κόσμος στις συγκεντρώσεις που πηγαίνει ο καλεσμένος μας σε όλη την επικράτεια. Γιατί ξαναλέω, οι υποψήφοι ευρωβουλευτές γυρίζουν όλη τη χώρα, διότι είναι μία εκλογική περιφέρεια, όλη η χώρα. Με σταυρό, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιάννη Βαγκό. Καλημέρα, κύριε Σάλης, εσάς και στους αγροατές σας. Λοιπόν, τι ρωτάει ο κόσμος, τι είναι αυτό που τον ενδιαφέρει? Ρωτάει γιατί ΚΚΕ. Να θυμίσω, το έχω ξαναπεί και την προηγούμενη φορά που κουβεντιάσαμε, το είπα βέβαια, ότι εσύ είσαι συνεργαζόμενος, δεν είσαι από τη, πώς λέμε, γέννημα θρέμα ΚΚΕ. Όχι, δεν είναι. Είμαι συνεργαζόμενος. Ναι. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι είναι το μόνο κόμμα που λέει αλήθειες. Ό,τι έλεγε το 2010, που πολύ σωστά πριν είπες, Γιώργο, ότι με λίγα λόγια είχαμε 180 δις χρέος. Τώρα έχουμε 334 δις χρέος και έχουμε και πλεόνασμα 4%, 4,4. Καταλαβαίνεις πόσο έχουν στύψει τον κοσμάκι με το διπλάσιο χρέος να βγάλει η κυβέρνηση Τσίπρα αυτό το πλεόνασμα. Ναι. Και εκτός που μας διπλασίασε οι φίλοι μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το δούνου του το χρέος, μας πήρε και οτιδήποτε είχαν φτιάξει τρεις γενιές. Δηλαδή δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια, δηλαδή μας πήρε και όλη την περιουσία, οτιδήποτε έχει η Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και το διπλάσιο χρέος. Οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι που τόσο πολύ μας νοιάζονται και τόσο πολύ μας αγαπάνε. Ναι, Γιάννη Βάγκο, να σου πω κάτι. Λέω κάθε φορά που κάνουμε μια κουβέντα και βλέπω και τα μηνύματα τα οποία έρχονται στη διάρκεια της κουβέντας που ξεκινήσαμε τώρα. Λένε κάποιοι ακροατές, γιατί αφού το ΚΚΕ, το ΚΚΕ, είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σταθερά, γιατί μετέχει στη διαδικασία αυτή, τι θέλει να πετύχει μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί να στείλει ευρωβουλευτές δικούς του στο Ευρωκοινοβούλιο? Μόνο από μέσα μπορείς να ακουστούν οι γνώμες. Ναι. Κάτσε εσύ σε ένα βράχο στον Παρνασσό και φώναξε. Ναι. Θα σε ακούσει κανένα? Το ζητούμενο είναι, δεν το κάνει το ΚΚΕ για το ΚΚΕ. Το κάνει για τον απλό κόσμο, για τον καθημερινό της αγοράς. Δεν γίνεται να βουλιάζουμε σε ξένα μαγαζιά. Έχει γεμίσει η χώρα μας από Κινέζους, από οτιδήποτε άλλο, από όλες τις φυλές του Ισραήλ. Και εμείς να καθόμαστε θεατές και να είμαστε οι πιο τυχεροί όταν θα μπούμε στο κοινωνικό τιμολόγιο ή αν θα πάρουμε ένα επίδομα κάθε Χριστούγεννα και ένα Πάσχα. Δηλαδή το τζόκερ του Έλληνα πλέον στην εποχή Τσίπρα είναι να έχει κοινωνικό τιμολόγιο και ένα επίδομα. Ναι, και όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Καμπούρης πριν, ναι, αν έχεις 100 πρόβατα, Γιώργο, και ένα επίδομα των 300 ευρώ, καλύτερα να έχεις το επίδομα και να κάθεις. Αυτό θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να φύγει όλη η παραγωγή από τα χέρια μας. Να γίνουμε επέτες, να μην έχουμε τίποτα να παράγουμε, ναι, και να είμαστε ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι του πλώτσου και του μπάτσου. Και μας χρησιμοποιούν και σαν αποθήκη ψυχών για όλους αυτούς που έρχονται απ' έξω, τους ανθρώπους κατατρεγμένους και τους αγανακτημένους. Γιάννη Βαγκό, γιατί το λες μόνο για τον Τσίπρα? Γιατί νομίζω ότι, εντάξει, αν εξαιρέσεις κάποιες αδρές διαφορές που υπάρχουν και με τη Νέα Δημοκρατία, και η Νέα Δημοκρατία τα ίδια γενικά λέει σε επίπεδο Ευρώπης. Πολύ σωστά. Ό,τι λέει ο κύριος Τσίπρας, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Οι πολιτικές είναι ακριβώς τα ίδια. Πώς θα δείξουν καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερα πλεονάσματα, Γιώργο. Δηλαδή, τώρα ξέρεις σε πόσο δύσκολη θέση έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης, που ο συμμαθητής του, ο κύριος Τσίπρας, φέρνει καλύτερα αποτελέσματα στην κυρία Μέρκελ. Τρελαίνεται. Γιατί αυτός έχει τάξει καλύτερα νούμερα. Ναι, και τώρα ρωτάω εγώ, ωραία, κατάλαβα τα αδρά χαρακτηριστικά της εικόνας. Ναι. Πες ότι με έναν μαγικό τρόπο ο Έλληνας ψηφίζει στην πλειοψηφία του και στέλνει πολλούς περισσότερους βουλευτές, ευρωβουλευτές στο ΚΚΕ. Τι μπορεί να πετύχει το ΚΚΕ μέσα από τη διαδικασία του Ευρωκοινοβουλίου? Αυτό το χθεσινοβραδινό με τον κύριο Βέμπερ, να καθόμαστε να γλύπουμε όλοι τον κύριο Βέμπερ. Θα υψώσουμε μία φωνή και θα πούμε ότι υπάρχει και ένας λαός στη χώρα που πρέπει να ζήσει αξιοπρεπέστατα. Να μην ζήσει στην επαιτία, να έχει την παραγωγή του, να έχει το ανάστημά του, το πολιτικό και την οικονομική ευμάρεια που μπορεί να έχει ο Έλληνας. Γιατί έχει 1000 πράγματα να εκμεταλλευτεί που αυτή τη στιγμή τα εκμεταλλεύονται όλοι οι άλλοι εκτός τους Έλληνες. Ναι. Δηλαδή να πάρει τη χώρα του στα χέρια του. Και να την εκμεταλλευτεί και να την τρέχει μόνος του.
Να μην την τρέχουν οι ξένοι. Μπορεί να την πάρει στα χέρια του Γιάννη Βάγκου. Μπορεί να την πάρει. Όπως υπάρχουν άνθρωποι ευθύνης, όπως είσαι εσύ αυτό το διευθυντή σε αυτό το σταθμό και κάποιος άλλος, δηλαδή άνθρωποι που έχουν όρεξη να δουλέψουν, μπορεί να τρέξουν και τη χώρα. Αν όμως άνθρωποι που μπαίνουν, ο μόνος στόχος τους είναι η καρέκλα και πώς θα ξεπουλήσουν περισσότερη χώρα για να κρατηθούν λίγο ακόμα στην καρέκλα, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Απλά πράγματα θέλουμε. Εγώ ανακατεύθηκα με αυτή την υπόθεση, Γιώργο, για ένα πράγμα. Για να υπάρχει παραγωγή στη χώρα. Να μην χάσουμε την παραγωγή. Όχι την αγροτική και την αγροτική, αλλά και τη βιομηχανική και οτιδήποτε. Να παράγουμε. Μόνο έτσι ξεχρεωνόμαστε. Δεν γίνεται να αν δεν έχεις τίποτα στα χέρια σου να πουλήσεις, εκτός από ό,τι βρήκες, όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Γιατί εδώ να ξέρεις την αγορά της Λιβαδιάς, όταν θες να γίνεις στην αγροτιά, όταν θες να πας να αγοράσεις κάτι, Γιώργο, πας από εκεί που το βρήκε, όχι από εκεί που το έφτιαξε. Αυτός που το βρήκε δεν το πονάει. Το πουλάει πολύ εύκολα. Και ο κύριος Τσίπρας τα βρήκε όλα, γι' αυτό τα ξεπούλησε. Κάτι τελευταίο, έτσι και λίγο επιπροσωπικού που λένε, για να κλείσουμε την επικοινωνία τη σημερινή. Η όλη η ιστορία του προεκλογικού αγώνα στην υπόθεση της Ευρωβουλής, επειδή είναι και με σταυρό, αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό, αναγκάζει τους υποψηφίους κατά πλειοψηφία να γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Πόσο εύκολο είναι για έναν αγρότη που έχει και τις υποχρεώσεις? Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, πίστεψέ με, γιατί αυτή τη στιγμή καίγεται το κάμπος. Αλλά κάποιοι άνθρωποι, και δεν το λέω για μένα, πρέπει να βάλουν πλάτη όπως βάλανε και στα μπλόκα, πρέπει να βάλουν και εδώ πέρα, έτσι ώστε να θυπιστεί ο υπόλοιπος ο κόσμος. Δηλαδή να τρέξουν και να μάθουν όλοι οι αγρότες και όλοι οι άνθρωποι ότι υπάρχει ακόμα μέλλον να συνεχίσουμε και δεν είναι όλα πουλημένα. Υπάρχουν κάποιοι ακόμη που τρέχουν και το παλεύουν. Και θέλουν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε στην κάλπη, θα μπουν σε αυτή τη σχολική αίθουσα στο Θρανείο, να πιάσουν στα χέρια τους αυτό το ψηφοδέλτιο του ΚΚ και να το ρίξουν και να ξέρουν από ένα συνεργαζόμενο ευρωβουλευτή ότι μόνο χαμένοι δεν θα βγουν. Γιάννη Βάγκο, καλή επιτυχία, καλή ανάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.